Καλημέρα, κύριε Γιαννούλη. Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές του Real FM Θεσσαλονίκη. Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με την εξέλιξη της πανδημίας και την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έκανε λόγο για καταστροφικά αποτελέσματα στη διαχείριση της πανδημίας. Κύριε Γιαννούλη, φταίει μόνο η διαχείριση του προβλήματος από την κυβέρνηση ή ευθύνεται και η άρνηση των πολιτών να εμβολιαστούν και να τηρήσουν τα μέτρα? Αρχικά να πούμε ότι σίγουρα για την εμφάνιση της πανδημίας δεν φταίει η κυβέρνηση ούτε ο κύριος Μητσοτάκης. Η προσωπική ευθύνη έπεται της συλλογικής ευθύνης της κεντρικής πολιτείας, της κυβέρνησης και των κρατικών δομών. Στην πρώτη φάση θυμίζω η προσπάθεια της κυβέρνησης και των πολιτών αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης απέδωσε κάποια αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα θα μου επιτρέψετε να πω έχει χαθεί η λογική. Αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει και για τη Θεσσαλονίκη, για την Κεντρική Μακεδονία και για όλη τη χώρα είναι να ανακτήσουμε, ακόμα και αν δεν είναι ορατό, τη δυνατότητα να επαναφέρουμε μία λογική στα πράγματα. Μιλώ για τα κινητά φορητά συνεργεία εμβολιασμού που θα πάνε στοχευμένα σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, με συλλογικότητες, με ανθρώπους που ξέρουν τον κόσμο, απευθείας στους πολίτες. Αναφέρομαι στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στη Θεσσαλονίκη που έχει γίνει η χωάνη, οι δεξαμενοί που καταλήγουν όλα τα κρούσματα από την υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία, που επίσης υπάρχει αύξηση του υγειακού φορτίου και των περιστατικών. Η ενίσχυση τώρα, 18 μήνες, ακούμε ότι ενισχύεται, θα ενισχυθεί, ναι, αλλιώς, αλλιώτικα, και δεν γίνεται. Και δεν γίνεται, κυρία Σαμολαδά, με τη λογική παίρνω τους δύο νοσηλόγους από τα Γενιτσά για να στελεχώσω τις 18 μέτρες του Παπα-Νικολάου, γιατί με εξέθεσε η κυρία Αγγελοπούλου λέγοντάς μου ως πρωθυπουργό ότι πήγαμε και γενιάσαμε 18 κλίνες μεθ με τα βαΐων και κλάδων και μετά από 7 μήνες δεν λειτουργούν γιατί δεν έχουν στελεχωθεί. Αλλά η στελέχωση αυτή να προέρχεται από το κλείσιμο οριστικά ή τον κίνδυνο κλεισίματος της μεθ στα Γιαννιτσά, γιατί έφυγαν από εκεί οι δύο νοσηλόγοι να έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Και επίσης ο ιδιωτικός τομέας, αναφέρομαι στο κομμάτι της νοσηλείας και της αντιμετώπισης κρουσμάτων, όπου δεν συζητάμε την πρόταση που κατέθεσε η αντιπολίτευση μίζων και ελάσσων για το θέμα των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, των ιδιωτικών νοσοκομείων, όπου ξανά ακούτε και ακούω ότι η Θεσσαλονίκη είναι σε πληρότητα 100%. Ποιος λογικός άνθρωπος δεν σκέφτεται την πρόταση που έχει κατατεθεί για ουσιαστική αξιοποίηση και του ιδιωτικού τομέα για την νοσηλεία των ασθενών αλλά και για την αντιμετώπιση των χιλιάδων περιστατικών, κυρία Σαμολαδά, που δεν αφορούν τον COVID-19. Δεν σημαίνει ότι όποιος δεν έχει COVID είναι καλά. Ναι. Τώρα πώς σας προβληματίζει, κύριε Γιαννούλη, η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη και ποια είναι η δική σας άποψη για τους εορτασμούς της 26ης και 28ης Οκτωβρίου, που βλέπουμε τους υπουργούς να δηλώνουν ο ένας μετά τον άλλον πως οι παρελάσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά? Ειλικρινά σας λέω, αν είχαν προηγηθεί όλα τα υπόλοιπα, το ζήτημά μας δεν είναι η παρέλαση, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει διδαχθεί από το γεγονός ότι ο εορτασμός του τριημέρου την περασμένη περίοδο, τον τραγικό Οκτώβριο και Νοέμβριο της περασμένης χρονιάς, ο τριήμερος ο εορτασμός είχε λειτουργήσει καταλυτικά για την επιδείνωση του προβλήματος. Ακούω αμέσως το αντεπιχείρημα, δηλαδή η παρέλαση, οι εορτασμοί είναι ενδεχόμενος κίνδυνος μετάδοσης, ενώ οι συγκεντρώσεις για τα εργασιακά ζητήματα ή όλα αυτά δεν είναι. Εγώ σας λέω ότι όσο επιδεινώνεται η κατάσταση, σε όλα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί ξέρετε,
Γιατί λογικό είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Γιαννούλη, με συγχωρείτε που σας ενοχλώ, να υπάρξουν μετά αντιδράσεις στην περίπτωση που απαγορευτούν οι παρελάσεις και οι λιτανίες, αλλά από την άλλη να βλέπουμε καθημερινά να πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες και πορείες όπως συγκεντρώνονται χιλιάδες άτομα χωρίς την τήρηση των μέτρων. Καλά. Μισό λεπτάκι. Για να είμαστε καθημερινά, δεν είναι να γίνονται συγκεντρώσεις χιλιάδων ατόμων. Χιλιάδων όχι. Καθημερινά όμως συγκεντρώσεις ατόμων γίνονται. Δυστυχώς. Κυρία Σαμολαδά, καθημερινά συγκεντρώνονται περίπου 2.000 άτομα στην Αγία Σοφίας, νέοι άνθρωποι. Ναι. Κάθε βράδυ. Καθημερινά συγκεντρώνονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεκάδες επιβάτες στριμωγμένοι σαν τις σαρδέλες στις γραμμές του ΑΣΤ Εχμής. Μόλις χθες, στην προσπάθεια αυτή την σχιζοφρενικά απαράδεκτη του Υπουργείου Παιδείας για να συμπτυχθούν τμήματα και να φτάσουν τον ανώτατο αριθμό των 28 ή των 29 μαθητών, συγχωνεύτηκαν τμήματα και τα παιδιά μας κάνουν μάθημα ανά 26, 27, 28 στις σχολικές αίθουσες. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα. Δεν συμβαίνουν μόνο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Ναι. Διαμαρτυρίας κατά της κυβερνητικής πολιτικής. Εν πάση περιπτώσει, σας είπα όλα τα υπόλοιπα που είναι κατά τη γνώμη μου πιο σημαντικά από το αν θα οργανωθεί η παρέλαση ή όχι, φαντάζομαι, με τα μέτρα. Αλλά η σπουδή του Υπουργού Εσωτερικών να ανακοινώσει και να προεξοφλήσει την παρέλαση την ίδια ώρα, που όλα τα υπόλοιπα ζητήματα μένουν κενά περιεχομένου, θα ένιωθα προσβεβλημένος και είμαι προσβεβλημένος ως πολίτης Θεσσαλονίκης, το να έρχεται εθιμοτυπική και φανφαρονική επίσκεψη με εκατοντάδες κάμερες μαζί του Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, στη Θεσσαλονίκη για να μας καθησυχάσει ότι δεν θα πάρθουν μέτρα και μετά από τρεις μέρες να ανακοινώνονται. Ναι. Αυτό το πράγμα, ξέρετε, συμβαίνει εδώ και 1,5 χρόνο. Το 70% θα εμβολιαστεί μέχρι τέλος Ιουνίου. Νικήσαμε τον κορονοϊό. Είμαστε στο τελευταίο μήλι. Θα ζήσουμε τον καλύτερο Ιούλιο και Αύγουστο των τελευταίων ετών. Φτάνει πια η κοροϊδία. Και να πω ότι δεν έχουν κατατεθεί προτάσεις. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης υπάρχουν κινητά κέντρα, φορητά κέντρα εμβολιασμού. Γίνονται συμπράξεις με αθλητικά σωματεία. Είπανε κύριε Γιαννούλη, ότι υπήρχε μια αρχική σκέψη, βέβαια δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη, έξω από τις εκκλησίες και έξω από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και έξω από τα γήπεδα, θα σας πω εγώ, με ευθύνη και των σωματείων που έχουν ευαισθησίες και έξω από παντού. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, είπανε, θα, μετά από 18 μήνες που τα λέμε. Και μας παρουσιάζουν ως αντεπιχείρημα το μεγάλο εμβολιαστικό επίτευγμα που ναι, λειτουργήσε σε ένα βαθμό θετικά, αλλά πλέον δεν αποτελεί τη λύση να πάει ο κόσμος στο εμβολιαστικό κέντρο. Φτάσαμε στην αναγκαιότητα λόγω των χειρισμών και αυτών των διχαστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν από την κυβέρνηση να πρέπει να πάει τώρα το βουνό στο Μωάμεθ. Σύμφωνα με την λαϊκή σοφία. Να πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Είμαστε σε αυτό το σημείο. Πάμε λίγο, κύριε Γιαννούλη, και στα επεισόδια που ξεκίνησαν από τα ΙΠΑΛ Σταυρούπολης. Εγώ δεν είδα να γίνονται κινήσεις σε σχέση με όλα αυτά που ανέφερα, ενώ έχουν υποθεί από την αντιπολίτευση ως προτάσεις εδώ και 18 μήνες. Ναι, δεν ξέρω ποιος διασπείρει το διχασμό πάντως και ποιον τελικά συμφέρει το να μένει ανεμβολία στο ένα τόσο μεγάλο ποσοστό πληθυσμού. Σίγουρα δεν συμφέρει την κοινωνία. Και δεν νομίζω ότι και η ίδια η κυβέρνηση θα ήθελε να υπάρχει αυτός ο διχασμός, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο υγειονομικό κομμάτι. Κυρία Σαμολαδά, τον προκαλεί. Τον προκαλεί. Δείχνοντας με το δάχτυλο μόνο τον πολίτη, έχοντας ως πολιτεία και κυβέρνηση καταγεγραμμένα περιστατικά εγκληματικής αμέλειας, δεν μπορείς να τον πείσεις. Για να σε πείσω, πρέπει να έχω την αξιοπιστία ότι μπορώ να σε πείσω. Εάν έρχομαι ως Υπουργός Υγείας και σου λέω μην ανησυχείς, όλα καλά, και σε τρεις μέρες σου επιβάλλω αυτό το αμφίσιμο, ακόμα και αν προέρχεται από την Επιτροπή, μέτρο της μουσικής, ότι η μουσική είναι αυτή που οδηγεί ή αποτρέπει τη διάδοση ή την εξάπλωση της πανδημίας στη Θεσσαλονίκη,
ο πολίτης χάνει την εμπιστοσύνη του. Και η εμπιστοσύνη στην πολιτική και στην επιστήμη και στη δημοσιογραφία μεταξύ πομπού και δέκτη έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και είναι πολύ δύσκολο να οικοδομηθεί η σχέση εμπιστοσύνης και πολύ εύκολο να αποδομηθεί. Τώρα, και κύριε Γιαννούλη. Το ακούω αυτό, ναι, το επιχείρημα με ίσες ευθύνες για όλους. Να ξεκαθαρίσουμε ότι την ευθύνη την κύρια την έχει η κυβέρνηση. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα επεισόδια που ξεκίνησαν από τα ΙΠΑΛ Σταυρούπολης αλλά και στην εμφάνιση ακροδεξιών στοιχείων καθώς και στις επιθέσεις που ακολούθησαν στη συνέχεια στην Ηλιούπολη. Θεωρείτε πως ευνηδιάστηκαν οι αρμόδιοι ή τα προβλήματα ήταν γνωστά και αποτελούσαν κοινό μυστικό για την εκπαιδευτική κοινότητα και την αστυνομία? Και βέβαια, πως πρέπει να αντιμετωπιστούν από εδώ και πέρα? Θεωρώ ότι ήταν, ότι είναι και ήταν κοινό μυστικό σε αυτή την πόλη αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και σε γνώση των εκπαιδευτικών με θέση ευθύνης και του Υπουργείου Παιδείας, όπως εκφράζεται αυτό διοικητικά ως δομή σε όλη την Ελλάδα, ότι υπήρχε αυτός ο αχταρμάς ομάδων και θυλάκων μαθητών ή εξωσχολικών, οι οποίοι τα μηνύματα και την δράση συγκεκριμένων οργανώσεων την μετέτρεπαν σε προσπάθεια εγκλωβισμού, εγώ θα σας πω, παγιδευμένων παιδιών, μαθητών, μέσα σε αυτό το βούρκο της ακραίας αντίληψης για τα πράγματα. Γιατί δεν είναι μόνο φασίστες και ναζιστές, είναι και λούμπεν καταστάσεις, είναι και ακόμα και οπαδικά στοιχεία μπορεί να έχουν την λογική της έντασης και των ταΐδων των σχολικών μονάδων, αλλά λαμβάνοντας πλέον τη διάσταση οργανωμένης ακροδεξιάς δράσης, χρυσαυγίτικης πρακτικής προέλευσης και σκέψης, υπό την ανοχή διευθυντών σχολείων και του Υπουργείου Παιδείας δια των υπηρεσιών του και των πολιτικών συνεργατών του σε κάθε νομό της χώρας, αυτό της Σταυρούπολης είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, όχι μόνο πλέον στην αντιμετώπιση του, γιατί στα σχολεία θα δυσκολευτώ να μιλήσω για καταστολή, στην αντιμετώπιση του, αλλά πλέον και στην πρόληψή του. Ανοιχτό σχολείο, ελεύθερο σχολείο, δημοκρατικό σχολείο, σχολείο που τα ερεθίσματα, οι πληροφορίες, τα μηνύματα θα γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας και όχι αδιαφορίας από τους διευθυντές, τους συμβούλους και τους επικεφαλείς των περιφερειακών διευθύνσεων, όπου δεν θα περνάει η άποψη της ανοχής, κρύψε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, αλλά μια ομάδα 10 πάντως, ή 15 μαθητών. Πάντως, κύριε Γιαννούλη, αν δεν είχαν συγκεντρωθεί έξω από το σχολείο να μοιράζουν φυλάδια οι αριστερές οργανώσεις ή της ΚΝΕ, θα είχε αναδειχθεί αυτό το ζήτημα? Κυρία Σαμολαδά, έχει αναδειχθεί από οργανώσεις, συλλογικότητες, ανθρώπους. Γιατί ας μην ξεχνάμε και πώς ξεκίνησε όλο αυτό, έτσι. Δηλαδή πήγαν να μοιράσουν τα φυλάδια, αντέδρασαν οι άλλοι και ξεκίνησε. Όχι, δεν ξεκίνησε έτσι, κυρία Σαμολαδά. Και εδώ είναι ευθύνη ολωνών μας. Δεν ξεκίνησε έτσι. Αυτή η δράση και η αντίδραση στα σχολεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης υπάρχει εδώ και εβδομάδες. Έχει και βάθος και στην προηγούμενη σχολική περίοδο, όπου απλά οι φοιτητές, αντιλαμβανόμενοι τα γεγονότα της πραγματικής ζωής, θεώρησαν ότι δεν μπορούν να μείνουν αμέτωχοι στην αποθράσινση αυτών των φασιστικών πυρήνων. Καλά, δεν λύνονται όμως έτσι, κύριε Γιαννούλη, το ξέρετε. Ξέρετε και τις απόψεις μου, ότι δεν συμφωνώ με τέτοιου είδους τακτικές. Με άλλον τρόπο πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτά. Και όχι με φυλάδια ή συγκεντρώσεις έξω από σχολικές δομές. Κοιτάξτε, μη συγκρίνουμε ομάδες που αγωνίζονται για κοινωνικά δικαιώματα, ελευθερίες και κατακτήσεις με την ανοχή πολιτείας και κυβερνήσεων. Το είδαμε και χθες στην περίπτωση Μπογδάνου, ανοχής πολιτείας και κυβερνητικών στελεχών στην δράση αυτών των ομάδων μέσα στα σχολεία. Ναι. Μην τώρα καταδικάσουμε τους φοιτητές που ορθώς προστατεύουν το δικαίωμα στην προστασία των υπολείπων μαθητών από τη μειοψηφία των φασιστών που ενέκυψαν μέσα από αυτές τις οργανώσεις. Η θεωρία των δύο άκρων, κυρία Σαμολαδά, είναι πολύ επικίνδυνη παγίδα για να μπούμε μέσα. Προφανώς οι φοιτητές και όλοι αυτοί που περιγράφεται βρέθηκαν εκεί γιατί για καιρό
δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Και οι υπόλοιποι μαθητές, τα 1200 παιδιά, είναι σε ομοιρία από τους 20-30-50 που βγήκανε με τις σιδηρογωθιές, τα πιστόλια αερίου, τα γκλόπ, τα μαχαίρια και χαιρετώντας ζανιστικά μέσα από τα δύο σχολεία της Σταυρούπολης. Που είναι τα ίδια σχολεία και δεν δαιμονοποιώ ούτε την περιοχή ούτε τους κατοίκους. Θέλω... Και οι άνθρωποι. Ναι. Είναι το ίδιο σχολείο που είχε σηκώσει πριν το 19, αν δεν κάνω λάθος, η Δημοκρατία πρόδωσε τη Μακεδονία. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Θα δούμε και το, τη διαγραφή του κυρίου Μπογδάνου από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αμέσως μετά. Βέβαια. Ναι. Θα τα δω στην υπόλοιπη συζήτηση που έχω. Κύριε Γιαννούλη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σκάφη. Καλημέρα. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Μακάρι για όλους. Γιατί, όπως έχουμε πει, τα παιδιά είναι το μέλλον μας και εκεί πρέπει να επενδύουμε. Αλλά μάλλον έχουμε αφήσει μερικά πράγματα στον αυτόματο πιλότο. Σε αυτό θα βοηθούσε μια πραγματικά γενναία εκαθάριση της ακροδεξιάς στη Νέα Δημοκρατία, διότι δεν εξαντλείται μόνο στον Μπογδάν, όταν την ίδια στιγμή η διευθύντρια του Πρωθυπουργικού Γραφείου, η κυρία Αντωνίου, ο κύριος Τσικαλάγιας, ήταν μαζί με το κόμμα Κασιδιάρη στη γιορτή Ινήσους στο Γράμμα και στο Βίτσι. Λοιπόν, εντάξει, θα τα δούμε αυτά. Πάντως, να ξέρετε, το επαναλαμβάνω για να μην έχω από πλευράς μου μπερδέματα, ότι για εμένα η βία από όπου προέρχεται είναι βία και η κουκούλα είναι κουκούλα. Τώρα, αν η Μολότοφ βγαίνει από τη μια πλευρά ή από την άλλη, εμένα δεν μου αρέσουν αυτές οι ακρότητες και οι βίαιες πράξεις, το ξέρετε, είμαι υπέρ του διαλόγου. Να συμφωνήσουμε όμως ότι αυτή τη φορά η Μολότοφ έβγαιναν. Μέσα από το σχολείο, ναι, αλλά εγώ όμως είδα και έναν μεσήλικα να παίρνει από κάτω μία πέτρα και να την εξφεδονίζει προς την πλευρά του σχολείου και μετά να κινείται παράλληλα με τα κάγκελα και να λέει σε αυτόν που ήταν μέσα από τα κάγκελα, μαθητή, εξωσχολικό, δεν ξέρω τι, σε μια εβδομάδα θα είσαι νεκρός. Ακούγεται αυτό στο βίντεο, κύριε Γιαννούλη. Δυστυχώς, εγώ σοκαρίστηκα. Σοκαρίστηκα όταν το είδα. Γι' αυτό, δηλαδή, πιστεύω ότι δεν είναι ωραία, η ωραία εικόνα της κοινωνίας αυτή. Δεν ξέρω τι παράδειγμα δίνουμε και σε όλους τους υπόλοιπους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννούλη. Καλημέρα.